Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στο στούντιο του West φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από το ποτάμι, τον κύριο Αντώνη Σιαπανόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Σιαπανόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Βακαρτζά. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Ο γνωστός οικονομολόγος, λογιστής, με ευρεία συμμετοχή στα κοινά της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Θα ξεκινήσω έτσι, με πλούσια δράση και ως το επιμελητήριο, ως αντιπρόεδρος, ως οικονομικός επόπτης στο Εκκλησιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Διαβαλκανικό, σήμερα και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ιδιοκτητών Δυτικής Μακεδονίας. Ένας άνθρωπος της επιχειρηματικότητας, ο οποίος ασχολείται πλέον με την πολιτική ζωή της χώρας μέσα από το ποτάμι. Ναι, όπως το είπατε, για πρώτη φορά λοιπόν, ενώ όλα αυτά τα χρόνια με γνωρίζετε με την επαγγελματική μου δραστηριότητα κυρίως, διότι κυρίως έτσι είμαι γνωστός ως επαγγελματίας λογιστής φοροτεχνικός. Και περαιτέρω έτσι με την δραστηριότητά μου στους διάφορους επαγγελματικούς φορείς, κυρίως στο επιμελητήριο και κατά επέκταση μέσα στο επιμελητήριο και στο εκκλησιακό, το διαβαλκανικό, στο οικονομικό επιμελητήριο και βέβαια και στους παραγωγούς φωτοβολταϊκών, στους παραγωγούς μάλλον ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στη Δυτική Μακεδονία. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως γνωρίζετε, προσπαθούσαμε και παλεύαμε για τα προβλήματα των επαγγελματιών, για τα προβλήματα των κλάδων μας. Για τα θέματα της ανάπτυξης της περιοχής, της ανεργίας και οτιδήποτε αφορά την περιοχή μας. Και τελικά πήρα τη μεγάλη απόφαση, κύριε Βακρατσά, να μπω και στην κεντρική πολιτική σκηνή, διότι πλέον δεν πάει άλλο. Τα προβλήματα είναι τεράστια, οι επαγγελματίες, όλος ο κόσμος υποφέρει, η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία έχει φτάσει σε τρελά νούμερα. Άρα λοιπόν θα έπρεπε και εμείς οι άνθρωποι που, εν πάση περιπτώσει, είμαστε μέσα από την αγορά, είμαστε μέσα από τις επιχειρήσεις, τα ζούμε τα προβλήματα καθημερινά. Έπρεπε κάποια στιγμή να πρωταγωνιστούμε, να μπούμε λίγο μπροστά, μπας και αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Γιατί με το ποτάμι και τον Σταύρο Θεοδωράκη, τον οποίο είδαμε και στην πρόσφατη επίσκεψή του την περασμένη Τρίτη στην Κοζάνη, να απευθύνεται διαφορετικά στους πολίτες, με ανοιχτή δημόσια συζήτηση και να δέχεται τα ερωτήματα των πολιτών, κάτι που μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει τώρα από άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ναι, έχετε δίκιο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει αυτή την αμεσότητα με το κοινό και είναι αυτό που τον κάνει ιδιαίτερο σαν πολιτικό, ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς και φυσικά είναι και αυτό ένα χάρισμα το οποίο του δίνει έτσι μια δυνατότητα διαφορετικής παρέμβασης και αυτό αρέσει τον κόσμο, αυτή η αμεσότητα που έχει. Πέρα όμως από αυτό, από την προσωπικότητα του κ. Θεοδωράκη που είναι σημαντική όπως ανέφερα, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μου οδήγησαν να πολιτευτώ με το ποτάμι. Ο βασικός και κύριος λόγος, καταρχήν, είναι το ότι το ποτάμι είναι ένας χώρος ο οποίος συγκεντρώνει όλες αυτές τις αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε από παιδιά, τις αξίες της ισονομίας, τις αξίες της ισότητας, της αλληλεγγύης και κυρίως, ας πούμε, τα θέματα του σταθερού ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας. Αλλά πέρα από αυτό, το πιο σημαντικό, το οποίο εμένα προσωπικά έτσι με παρακίνησε να δω το ποτάμι με άλλο μάτι και να ενταχθώ σε αυτή την ομάδα, είναι το ότι βλέπω ότι σε αυτό το κίνημα μπήκαν άνθρωποι της αγοράς. Άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν ιδιαίτερο πολιτικό παρελθόν. Είναι ελάχιστοι οι υποψήφοι αλλά και οι άνθρωποι του Πονιαμνιού οι οποίοι ήταν σε κόμματα το προηγούμενο διάστημα. Αλλά είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πετύχει στη ζωή τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δημιουργοί. Όλοι τους έχουν κάνει αρκετά πράγματα και στον τομέα τους ο καθένας έχουν πρωταγωνιστήσει. Έχουμε επιστήμονες με σημαντικό ερευνητικό έργο στα πανεπιστήμια. Έχουμε επιχειρηματίες οι οποίοι είναι πρωτοπόροι και καινοτομούν στη δραστηριότητα που αναπτύσσουν. Έχουμε ανθρώπους εργαζόμενους, ακόμη και δημοσίους υπαλλήλους, που έχουν βραβευτεί για τη δραστηριότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι, ο κύριος Καρκατσούλιας, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Ποταμιού, ο οποίος έχει βραβευτεί ως ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος του κόσμου. Όχι της Ελλάδος, του κόσμου. Είναι αυτός που οργάνωσε τα ΚΕΠ. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν παρουσιάσει ένα σημαντικό έργο στη ζωή τους, είτε ως επαγγελματίες είτε ως επιστήμονες, πλέον αποφασίζουν και λένε ότι δεν γίνεται πλέον να αποφασίζουν στη Βουλή εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πρέπει να αποφασίζουν. Δηλαδή, τι εικόνα είχαμε τα τελευταία χρόνια στη Βουλή? Είχαμε μια εικόνα όπου υπήρχαν κυρίως άνθρωποι από τα μεγάλα πολιτικά τζάκια, τα γνωστά ονόματα που πρωταγωνιστούσαν, οι οποίοι τελείωσαν ένα πανεπιστήμιο, τελείωσαν ένα μεταπτυχιακό και χωρίς να έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, αμέσως λόγω του μπαμπά, λόγω του θείου, λόγω του ονόματος, πήραν μια θέση στην πολιτική σκαχέρα. Είχαμε κάποιους επώνυμους γνωστούς από τα τηλεοπτικά μέσα, celebrities, τους λεγόμενους celebrities, ποδοσφαιριστές, ηθοποιούς,
μοντέλα, έτσι, ήταν γνωστό αυτό, οι οποίοι τελικά είναι αυτοί που πρωταγωνιστούσαν. Και ακόμα είχαμε και μια άλλη κατηγορία, τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Αυτοί που γαλουχήθηκαν τα μικρά του χρόνια ως κομματικά στελέχη, δεν δουλέψαν και αυτοί ποτέ στη ζωή του, αλλά απλώς είχαν μόνο δραστηριότητα κομματική και σιγά σιγά άρχισαν και μπήκαν στην κεντρική πολιτική. Αυτό το πράγμα μας έκανε πλέον αυτοί οι πολιτικοί να μην έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, μην έχουν καμιά σχέση με την πραγματική οικονομία, με την αγορά. Λοιπόν, πρέπει να τελειώνουμε και με αυτό το πράγμα, να αρχίζουν να μπαίνουν πλέον άνθρωποι της πιάτσας, άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι που γνωρίζουν τα προβλήματα από μέσα. Θεωρείτε ότι αυτό που διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή κυβέρνηση με τρίτη δύναμη το ποτάμι? Το ακούσαμε από τον κύριο Θοδωράκη και μέσα από τα διαφημιστικά σποντάκια να λέει ο πρόεδρος του ποταμιού ότι το ποτάμι θα πρέπει να είναι η τρίτη δύναμη για να διασφαλιστεί μια ισχυρή κυβέρνηση προοδευτική για την χώρα. Κύριε Παγκαζέ, εκ των ουκ άνευ είναι αυτό που λέτε. Φτάσαμε πλέον στο σημείο μηδέν. Δεν πάει άλλο. Η χώρα βρίσκεται όχι στον κρεμό. Είναι κατρακυλάει συνεχώς. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και 5 χρόνια και με την ύφεση τη μεγάλη την οποία μας έχουν οδηγήσει οι πολιτικές των 2 μεγάλων κομμάτων, αλλά και το ότι δεν υπάρχει μία πολιτική συνεννόηση για τα στοιχειώδη, η χώρα συνεχώς κατρακυλάει, το καράβι βυθίζεται και εμείς αντί να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την ιστορία, αρχίζει και καταγγέλει ο ένας αρχηγός των άλλων, τα 2 μεγάλα κόμματα που πρωταγωνιστούν, το ποιος είναι ο καλύτερος σωτήρας. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Εμείς λέμε ότι πρέπει σε αυτή την, μέσα από αυτές τις εκλογές να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την κατηφόρα και για να γίνει αυτό ουσιαστική προϋπόθεση είναι να υπάρξει συνεννόηση πολιτική. Τα προβλήματα σήμερα, η κατηφόρα που έχουμε πάρει, δεν είναι ούτε πράσινη, ούτε μπλε, ούτε κόκκινη. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει αυτή η στοιχειώδη συνεννόηση, να φτάσουμε να βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη, να το φτιάσουμε στο Ισιάδη, στην άσφαλτο και από εκεί πέρα μπορούμε να βρούμε τις διαφορές που μας χωρίζουν. Το ποτάμι λοιπόν, σαν τρίτη δύναμη, και αυτό που είπε ο Θοδωράκης, είναι αυτό το πράγμα. Να λειτουργεί σαν ο καταλύτης, σαν ο ενδιάμεσος, σαν αυτός που θα βάλει και τους δύο νομάχους και κυρίως το πρώτο κόμμα αυτό που θα κερδίσει τις εκλογές, στην βάση της λογικής, να υπάρχει μια ουσιαστική συνεργασία και να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα από κοινού, να δημιουργήσουμε μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης για το χρέος που είναι το βασικό πρόβλημα που μας απασχολεί, αλλά και τα υπόλοιπα μεγάλα προβλήματα και να υπάρχει αυτή η απαραίτητη συνεννόηση και συνοχή για να προχωρήσουμε μπροστά. Μια που αναφερθήκαμε στα μεγάλα προβλήματα που είπατε, να δούμε λίγο τις βασικές προτεραιότητες που θέτετε εσείς ως υποψήφιος βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τα προβλήματα που ιεραρχείτε και που θα δώσετε λύση στην εκλογή σας ως βουλευτής, κύριε Σαμπανόπουλε. Ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός Κοζάνης σήμερα και θα πρέπει να αγωνιστείτε την επόμενη μέρα? Ναι, πέρα από τα γενικά προβλήματα που αναφέρθηκε πριν, που θα έλεγα τότε. Γιατί είστε κάποιες... και ένας γνωστός οικονομολόγος, ασχολείστε με τις επιχειρήσεις, βιώνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα επιχειρηματίες. Ξέρετε πολύ καλά ότι πέρα από τα γενικότερα προβλήματα που αφορούν την κοινωνία μας, που αφορούν την ίδια τη χώρα, αυτά που είπαμε πριν με το χρέος, αυτά που είναι το θέμα της ανεργίας, τα θέματα γενικά των δόσεων και των χρεών που υποφέρουν οι επιχειρηματίες, τα προβλήματα των κόκκινων δανείων που είναι σημαντικά και είναι πανελλαδικά, δεν αφορά μόνο τον νόμο Κοζάνης, έτσι, αλλά αυτά είναι και πολύ σημαντικά και τα αντιμετωπίζουμε εμείς καθημερινά, γιατί ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα με εκατοντάδες επιχειρηματίες. Εγώ, ξέρετε, έτσι, καθημερινά κυκλοφορώ σε όλο τον νόμο Κοζάνης. Όχι ως υποψήφιος. Και πριν, ως επαγγελματίας. Σε όλους τους κλάδους. Και μέσα από τις δραστηριότητες που ασχολούμαι. Να φανταστείτε ότι λίγο πριν 2-3 μέρες είχα έναν επιχειρηματία στο γραφείο μου, ο οποίος πραγματικά έκλαιγε. Έκλαιγε για την κατάντια που έχουμε φτάσει. Διότι ο άνθρωπος ήταν ένας περήφανος άνθρωπος, ποτέ δεν χρώστηκε τίποτα, ποτέ δεν χρώστηκε ούτε τράπεζες και σήμερα λέει ότι βρίσκομαι σε απελπιστική κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Από τα χρέη, από τις δόσεις, από τις εφορίες, από το ΤΕΒΕ, από όλα αυτά. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά προβλήματα, τα οποία αφορούν όλη τη χώρα. Εμείς, σαν ποτάμι, και εγώ προσωπικά, εφόσον εκλεγώ, το πρώτο που θα αντιμετωπίσω και θα έχω μπροστά μου είναι να βρεθούν λύσεις για αυτά τα ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή κακά τα ψέματα, για να μπορέσουμε να βγούμε και να αρχίσει όλη η κοινωνία να ανασένει, για να μπορέσουν οι ίδιοι επιχειρηματίες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα των δόσεων, των χρεών κλπ. Όσους διακανονισμούς και να κάνουμε, όσες δόσεις και να βάλουμε, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, αν δεν δημιουργηθεί καινούριος πλούτος, δεν πρόκειται να βγούμε από αυτό το τέλμα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα παράγουμε καινούριο πλούτο? Και εδώ να πω το εξής, ότι σήμερα γίνεται μία μάχη μεταξύ των δυνάμεων σε μια χώρα η οποία δεν παράγει τίποτα. Εμείς τι λέμε? Ρε παιδιά, ας βρούμε, ας συνοηθούμε, ας καθίσουμε στο τραπέζι, ας παράγουμε πρώτα τον πλούτο
και μετά θα βρούμε πώς θα το μοιράσουμε. Αν θα πρέπει να μοιραστεί με δεξιά λογική, με φιλελεύθερη λογική ή με αριστερή λογική, με κοινωνική πολιτική. Αλλά πρώτα πρέπει να τον παράγουμε. Δεν μπορούμε να μαλώνουμε πώς θα μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Επουγεί πέρα όμως έχουν και σημαντικά θέματα που αφορούν τον νομό Κοζάνης. Είναι το θέμα της ΔΕΗ. Τι θα γίνει με τη ΔΕΗ. Εμείς λέμε ότι, παράδειγμα, εφόσον το κράτος προχωρήσει σε μια μεγάλη επένδυση, όπως είναι η πέμπτη μονάδα της ΔΕΗ, θα δώσει μια μεγάλη ανάσα για την περιοχή. Και δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους οι οποίοι θα δουλέψουν σε αυτή την περιοχή, αφορά και όλο το κατασκευαστικό κομμάτι. Ξέρετε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος στην πόλη μας, που ήταν κάποτε ο πρωτοπόρος στην οικοδομή και τις εταιρείες τεχνικές, αυτή τη στιγμή υποφέρει. Ήταν ο πρώτος κλάδος που μπήκε στην κρίση από το 2008 και ακόμα δεν μπόρεσε να πάρει ανάσα. Αυτός λοιπόν ο κλάδος θα πάρει μεγάλη ανάσα. Άρα σημαντικό πράγμα είναι αυτά τα μεγάλα τεχνικά έργα. Από εκεί και πέρα είχαμε και σημαντικούς κλάδους, τους οποίους εμείς σαν ποτάμι, αλλά και εγώ προσωπικά έτσι, τους γνωρίζω καλά γιατί ασχολούμαι. Παράδειγμα το θέμα της Γούνας. Αυτή τη στιγμή η Γούνα είναι ένας εξωστρεφής κλάδος, είναι ο κλάδος ο μεγαλύτερος που φέρνει συνάλλαγμα στην χώρα μας και υποφέρει σημαντικά. Και υποφέρει τελευταία, ξέρετε, από την υποτίμηση του Ρουβλίου. Πραγματικά θα καταστραφεί ένας μεγάλος κλάδος εάν δεν πάρθουν σύντομα μέτρα. Και υπάρχουν λύσεις, να μην αναφερθώ λεπτομερώς αυτή τη στιγμή, γιατί και ο χρόνος νομίζω είναι περιορισμένος. Περαιτέρω είναι πρωτογενής τομέας. Πρέπει πλέον η περιοχή μας με τα σημαντικά προϊόντα, κυρίως τα κτηνοτροφικά, γιατί κυρίως ο νομός μας δεν είναι γεωργικός. Υπάρχουν περιοχές όπως είναι ο Βελβεντός, όπως είναι το Μιλοχώρι, οι περιοχές που βγάζουν τα πολύ ωραία και όμορφα φρούτα, αλλά κυρίως είναι νομός κτηνοτροφικός και βγάζουμε τα υπέροχα τυροκομικά προϊόντα μας, τα οποία πραγματικά θα μπορούσαν να γίνουν σε όλο τον κόσμο ανάρπαστα, εάν τα βλέπουμε σε διαφορετική βάση και με μία λογική εξωστρέφειας. Να πούμε για τα ενοποιεία, η Σιάτιστα με το υπέροχο λιαστό κρασί που πραγματικά μπορεί να είναι ο πυλώνας ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα. Και περαιτέρω έτσι, σήμερα το πρωί ήμουν στο Τρανόβαλτο πάνω. Βλέπω και τους Μαρμαράδες. Πριν 10 χρόνια πήγαινε στο Τρανόβαλτο και έβλεπες καθημερινά φορτηγά να φορτώνουν φορτηγά αυτοκίνητα με μάρμαρα και τα καφενεία και τα βέρνες γεμάτες από κόσμο. Αυτή τη στιγμή ερημώνει ο τόπος. Έτσι. Είναι σημαντικά θέμα. Και όμως το μάρμαρο του Τρανόβαλτο είναι το καλύτερο ποιοτικό μάρμαρο του νομού. Να πούμε για τη λίμνη Πολυφίτου. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στη λίμνη Πολυφίτου γίνονται οι περισσότερες εξαγωγές ψαριών. Ένας κλάδος που δεν το είδαμε καθόλου. Κι όμως οι ψαράδες της περιοχής φορτώνουν κάθε μέρα φορτηγά προς τις βόρειες χώρες, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, και είναι ένας κλάδος που μπορεί πραγματικά να δώσει και εκεί πέρα τεράστια ανάπτυξη. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν υποδομές και προπάντως εμείς στην περιοχή μας έχουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία. Να πούμε για το τοπικό πόρο ανάπτυξης, που εάν τον εκμεταλλευόμαστε ορθολογικά, δεν πήγαινε σε μη αναπτυξιακά έργα όπως οι πλατιγούλες, οι πλακοστρώσεις, τα καμπαναριά των εκκλησιών και τα πανηγύρια τα καλοκαίρια, και πήγαινε σε πραγματικά υποδομές τέτοιες που δημιουργούσαν προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας, σήμερα θα ήμασταν διαφορετικά. Όλα λοιπόν αυτά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε από την επόμενη κιόλας μέρα, με συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με την περιφέρεια, με τους δήμους, και πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε να αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγει η ανάπτυξη και στην περιοχή μας. Μάλιστα, ακούσαμε πολύ σημαντικές προτάσεις όσον αφορά την περιφέρεια κοινότητα Κοζάνης. Τώρα, να δούμε λίγο στα οικονομικά, έτσι, για να κλείσουμε σιγά σιγά. Είδαμε τις τελευταίες δύο μέρες να υπάρχει ένας προβληματισμός όσον αφορά τη ρευστότητα των τραπεζών και τη ζήτηση των τραπεζών να υποστηριχθούν. Και το λέω σε εσάς γιατί είστε οικονομολόγος και ασχολείστε με τα οικονομικά. Και είναι η άποψη, κύριε Σαββανόπουλε. Υπάρχει μια ανησυχία πλέον στους πολίτες. Αυτό... Και κάποιος πρέπει να τους καθησυχάσει κάποια στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο είπε και ο Θεοδωράκης προχθές στην συγκέντρωση που είχαμε στο ποτάμι, στον Αλιάκρανο, που ήταν μια πραγματικά πολύ καλή συγκέντρωση, όπως είπατε και εσείς, και απάντησε. Και είδαμε ότι απάντησε σε πολλούς πολίτες. Είπε το εξής και νομίζω πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγγυάται τις καταθέσεις και των ελληνικών τραπεζών. Άρα ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται. Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι στο ευρώ, η Ελλάδα συνεχίζει να είναι στην Ευρώπη, ανεξάρτητα τι θα γίνει την Δευτέρα. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα του γενικότερου δημοκρατικού τόξου, το οποίο είναι στα πλαίσια της Ευρώπης. Θα συνεχίσει η Ελλάδα να στηρίζει την Ελλάδα, γιατί συνεχίζουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Και τουλάχιστον πέρα από κάποιες φωνές που ακούγονται μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργούν θέμα όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική, όσον αφορά με το ευρώ κλπ. Από ό,τι ξέρω εγώ, τουλάχιστον η κεντρική πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της Ευρώπης. Υπ' αυτήν την έννοια, νομίζω ότι δεν πρέπει να τίθεται κάποιο θέμα και οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν. Επίσης, να πούμε το εξής, κύριε Βακαρτσά.
Χθες βγήκε φυσικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ανέφερε το θέμα ότι μόνο για 15 μέρες θα δώσει ρευστότητες στις τράπεζες. Αυτό και μάλιστα βγήκε μια έκτακτη είδηση στο δελτίο ενός καναλιού. Εδώ να πούμε το εξής, ότι δεν πρέπει και από την πλευρά κυρίως της κυβέρνησης να υπάρχει ένα κλίμα στο όνομα το να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο πάση και κερδίσουμε τις εκλογές. Γιατί καμιά φορά μπορεί να θες να σκάψεις το λάκκο του αλουνού και να πέσεις ο ίδιος μέσα. Πρέπει να τονίσουμε ότι έτσι κι αλλιώς και νορμάλ, σε νορμάλ κατάσταση να βρισκόμασταν, ακόμα δηλαδή και σε περίοδο μη εκλογών και ζητούσαμε πρόσθετη ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πάλι για 15 μέρες θα μας έδινε. Ποτέ δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσει ΕΣΑΗ αορίστου χρόνου ρευστότητα. Πάντα, επειδή αυτά είναι προσωρινά μέτρα, εξετάζει κάθε φορά το επίπεδο ρευστότητας των τραπεζών και ανάλογα κινείται. Μπορεί μετά από 15 μέρες να μην υπάρχει θέμα των τραπεζών. Αυτοί οι πολίτες οι οποίοι πήραν τα χρήματά τους για διάφορες ανησυχίες, για να το βάλουν στα μαξιλάρια, στο στρώμα ή οπουδήποτε αλλού, να τα ξαναφέρουν στις τράπεζες, να μην υπάρχει θέμα ρευστότητας, άρα να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε οποιαδήποτε χώρα, από την πιο σταθερή μέχρι την πιο ασταθή της Ευρώπης, με βάση το 15ήμερο κινείται. Άρα δεν πρέπει να φοβάται κανένας, γιατί ξέρετε, καμιά φορά αυτές οι κινήσεις πανικού λειτουργούν ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Λέμε θα γίνει αυτό κλπ. Το σκεφτόμαστε όλοι, λειτουργούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και στο τέλος γίνεται επειδή λειτουργούμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Άρα λοιπόν να μην φοβάται ο κόσμος και να ξέρει ότι όσο η χώρα μας είναι στην Ευρώπη δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Και εδώ να πω και κάτι άλλο, ότι εδώ χρειάζεται ο καταλυτικός όρος του ποταμιού, ο οποίος λέει ότι εφόσον εμείς έχουμε δύναμη και βγούμε και είμαστε ισχυροί στη Βουλή και είμαστε το τρίτο κόμμα και με ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία, θα επιβάλλουμε οπωσδήποτε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Δεν θα αφήσουμε να ακουστούν και να κυριαρχήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, που από ό,τι φαίνεται θα είναι το πρώτο κόμμα, οι φωνές εκείνες που ενδεχομένως είναι κατά της Ευρώπης. Με κάθε τρόπο θα κρατήσουμε τη χώρα μας στην Ευρώπη, άρα να μην φοβάται ο κόσμος. Μάλιστα. Και κλείνοντας, γιατί κάποιος να ψηφίσει στο ποτάμι και τον Αντώνη Σιαμπανόπουλο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιανουαρίου. Ένα μήνυμα προς τους τηλεθεατές της Δυτικής Μακεδονίας. Καταρχήν το ποτάμι θα πρέπει να το ψηφίσει εφόσον συνειδητοποιήσει το κεντρικό μας σύνθημα, το οποίο λέει να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Το ποτάμι τι θέλει? Θέλει να γίνουν ισχυρές μεταρρυθμίσεις στη χώρα, τέτοιες που να βγάλουν στο προσκήνιο όλες εκείνες τις υγιείς δυνάμεις και κυρίως οι υγιείς δυνάμεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να αναδείξει την επιχειρηματικότητα, να σπάσει όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια που υπάρχουν. Ξέρετε ότι με μια μελέτη που έγινε του ΙΟΒΕ έχουν βρεθεί ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν 250 εμπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Αυτά λοιπόν εμείς θα τα σπάσουμε σαν ποτάμι για να αναδειχθούν εκείνες οι δυνάμεις που μπορούν να προχωρήσουν στο αύριο. Και επειδή οι άνθρωποι του ποταμιού έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη για να κάνουν πράγματα και στον πολιτικό βίο. Όσο για τον Σιαμπανόπουλο, όπως είπατε, θα πρέπει να ψηφιστεί για να υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι, όπως είπα και πριν, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα από μέσα, έχουν παλέψει για αυτά για πολλά χρόνια και πλέον αντί να φωνάζουν και να προσπαθούν να βρουν λύσεις από την Κοζάνη, χωρίς να υπάρχει αυτός ο διεύρος επικοινωνίας που απαιτείται, καμιά φορά αισθανόμαστε σαν φωνές βόντος εν τη ρήμο, έτσι. Ναι. Πρέπει να είμαστε στο προσκήνιο, να είμαστε μέσα στα πράγματα για να βρουν λύση τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο επιχειρηματικός κόσμος, όσο και όλη η κοινωνία της περιοχής, με άμεση πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία στο δελτίο και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βακαρτσά και καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές και να ενισχύσουν τους καλύτερους και τους αξιότερους.